Γεια σας από ομάδα Angels, είμαι ο Χάρης. Είμαι ο Γιώργος. Αυτό είναι ένα βίντεο συνέχεια από το βίντεο που κοινοποιήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Να θυμίσουμε το περιστατικό. Πρόκειται για ένα σκυλάκι που είναι μόνιμα αλυσοδεμένο στην αυλή της πολυκατοικίας. Είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι περιφραγμένος. Αυτό μας είχε κάνει εντύπωση και ρωτήσαμε και στην πρώτη σύσταση είναι γιατί ενώ υπάρχει χώρος να μείνει το σκυλάκι ελεύθερο είναι παρόλα αυτά δεμένο και μας είχαν πει ότι στο παρελθόν το είχε σκάσει και το ψάχνανε, οπότε το λάβαμε υπόψη μας, έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση, να το περιφράξουμε καλύτερα. Συμφωνήσαμε σε αυτό, δώσαμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, επιστρέψαμε μετά από κάποιες εβδομάδες, δεν είχαν πράξει οι ιδιοκτήτες αυτά που είχαμε πει, έτσι κάναμε δεύτερη σύσταση, πάλι πέρασε λίγος καιρός και τη δεύτερη φορά δεν κάνανε αυτά που είπαμε, μέχρι που αναγκαστήκαμε να φτάσουμε στο σήμερα. Που πήγαμε στο σημείο, είδαμε το σκυλάκι να είναι δεμένο, ταλαιπωρημένο, είχε και ακαθαρσίες τριγύρω, νερό πράσινο. Το νερό ήταν πραγματικά από το χρώμα του και μόνο. Η ανοχή μας εκείνη τη στιγμή τελείωσε, καλέσαμε την άμεση δράση και καταγράψαν το περιστατικό. Αφού λοιπόν ήρθαν οι αστυνομικοί, είδαν και εκείνοι το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς είναι το ζώο, εξηγήσαμε και πώς έχει κατάσταση. Κόπηκε το ποσό των 800 ευρώ. Σε πρώτη φάση, για αυτά που είδαν, για τις συνθήκες ευζοίας. Θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ, να πούμε μάλλον ένα ευχαριστώ στους αστυνομικούς που ήρθαν για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Είναι από τα περιστατικά που συνεργαστήκανε, σε πολλά περιστατικά η αστυνομία συνεργάζεται καλά και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι σκοπός της ομάδας είναι να φτιάξει καλύτερα τις συνθήκες του ζώου. Αλλά βέβαια να υπάρξει και καλή συνεργασία με τον ιδιοκτήτη. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε κατευθείαν με τον νόμο, να μην μπαίνουν τα πρόστιμα. Δώσαμε αρκετό χρόνο, προσπαθήσαμε δηλαδή να καταλάβουμε και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν, αλλά όταν έχει περάσει τόσος χρόνος και ερχόμαστε και διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα γίνονται και χειρότερα, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη υπομονή. Μπαίνουν τα πρόστιμα, τα 800 ευρώ ήταν η αρχή. Το πρόστιμο για τη μόνιμη αλυσόδεση, αν προχωρήσουμε σε μήνυση, είναι πολύ μεγαλύτερο. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Εγώ λυπάμαι που μπαίνουν αυτά τα λεφτά, αλλά αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει συνεργασία από τους ιδιοκτήτες. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το σκυλί δεν είναι ελεύθερο, οπότε θα υπάρξει κι άλλο βίντεο για να σας πούμε πώς εξελίχθηκε. Ελπίζουμε ο ιδιοκτήτης να το έχει ελεύθερο. Αλλιώς θα μπουν και τα πιο μεγάλα πρόστιμα. Κυρίως αυτό. Και τόσο από άγνοια, γιατί συμβαίνει και αυτό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι είναι κακό, τι είναι καλό, όσο και ακούγεται περίεργο. Γιατί υπάρχει ακόμα η νοοτροπία δυστυχώς ότι έλα μωρέ σκυλί είναι. Εμείς δεν πάμε με τον νόμο κατευθείαν, πάμε για να ενημερώσουμε, πάμε για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που οδηγεί τον ιδιοκτήτη να φέρεται έτσι. Ερχόμαστε μόνο για ενημέρωση και για καλό και για να βοηθήσουμε, τίποτε άλλο. Από ομάδα Angels λοιπόν. Από τη Μελίτα και την ανώνυμη εδώ τη φίλη, καλή συνέχεια.